Έχει ενδιαφέρον να πούμε το εξής. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχω δει, οι λεγόμενες golden visas που εκδίδονται από την κυβέρνηση, golden visas, ποια είναι αυτή, αυτός που κάνει κατ' ελάχιστο μια επένδυση 250.000 στην Ελλάδα και παίρνει την golden visa, την επενδυτική, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, είναι περίπου στις 7.000 αυτές που έχουν εκδοθεί. Από αυτές το μεγάλο πακέτο είναι στους Κινέζους. Από αυτές τις 7.000, κυρίως γύρω στις 5 είναι των Κινέζων. Το δεύτερο μεγάλο πακέτο, η δεύτερη σε κατηγορία, που είναι περίπου 2.000, πόσοι είναι, ποιοι είναι? Ρώσοι. Οι Τούρκοι. Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Για το λόγο αυτό λοιπόν, δημιουργήθηκε, ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα μια τουρκική τράπεζα, κρατική τουρκική τράπεζα, η οποία εγκαταστάθηκε φάτσα της Βουλής, Ερμούδιο. Η τράπεζα αυτή είναι η περίφημη Ζιράτ τράπεζα. Όποιος κάνει τον κόπο και γκουγκλάρει στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσει το εξής καταπληκτικό. Η Ζιράτ κατηγορείται ότι χρηματοδοτεί τους αδελφούς μουσουλμάνους, ότι ελέγχεται από την οικογένεια Ερντογάν και ξεχρεώνει τις εταιρείες του Ερντογάν, δηλαδή των συμφερόντων οικογένειας Ερντογάν. Τρίτο, έκανε λαθρεμπόριο χρυσού σε συμφωνία με το Ιράν και το Ιράκ. Σας λέω τι κατηγορείται. Και κυρίως για το μέσο της κρατικής αυτής τράπεζας χρηματοδοτούνται πολιτικά κόμματα, πολιτικοί και διάφορες άλλες ανάλογες δραστηριότητες μη κυβερνητικών οργανώσεων σε περίπου 63 χώρες που αναπτύσσεται η λεγόμενη κρατική τράπεζα. Και μια και είσαι και Παναγιώτη, επειδή ξέρεις, έχεις αίσθηση οικονομικών, το κεφάλαιο της συγκεκριμένης τράπεζας που ιδρύθηκε είναι 18 εκατομμύρια. Ναι. 18 εκατομμύρια δεν κάνεις επένδυση. Τίποτα, μηδέν. Απολύτως τίποτα. Ούτε διευκολύνεις επενδυτές. Άρα η συγκεκριμένη τράπεζα έρχεται εδώ να ασχοληθεί με το private banking και πιο συγκεκριμένα με αυτό που λέγεται shadow banking. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, η Νέα Δημοκρατία. Τραπεζική της σκιάς. Ναι, σκιώδης, σκιώδης τραπεζική, σκιώδης, όπως λέγεται. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία χρωστάει κατά την Επιτροπή της Βουλής γύρω στα 400-500 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά κάλλιστα μπορεί να πάει στην Ziraat Bank, η Ziraat Bank να την αγοράσει. Φεβρουάριος εγκαταστάθηκε, το Φεβρουάριο του 20 εγκαταστάθηκε η συγκεκριμένη τράπεζα. Αν μπορεί να αγοράσει τα χρέη και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑΣ, ιδιαίτερα των υπουργών του πρώην βεβαίως και νυν, όπως και των βουλευτών, να τα διαχειριστεί, άλλωστε γι' αυτό ιδρύθηκε. Έχει δυνατότητα αυτή την ιστορία και βεβαίως στην ίδρυση και όπου ο πρόεδρος της, ο διευθυντικός διευθυντής, μάλλον συγγνώμη, στην Ελλάδα μίλησε στα τουρκικά και έλεγε για το πόσο κοινά έχουμε ανάμεσα οι δύο λαοί. Φαίνεται ότι και αυτός ως τραπεζίτης ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτή τη φτωχολογιά στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο για αυτή τη φτωχολογιά στην Τουρκία. Δηλαδή του καίγει το καημός, δηλαδή είναι φοβερός. Ας πούμε, δεν μπορεί, ξυπνάει και αγωνιά για τα 12 εκατομμύρια φτώχειας, που απίστευτη φτώχειας που έχει για παράδειγμα μόνο η Κωνσταντινούπολη. Λες τώρα να επιβεβαιώσεις τον Orwell. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ήταν πρώτον ο αντιπρόεδρος Εθνικής Τράπεζας μπροστά τους και κάποιος άλλος, ο οποίος είναι παλιός μου γνωστός, έτυχε δηλαδή να βρεθώ απέναντί του σε διάφορα πάνελ τότε, εκείνη την καλή εποχή που με καλούσαν, ο κύριος Χαριτάκης, ο οποίος μάλιστα έχει διοριστεί σε συγκεκριμένο πόστο από την κυβέρνηση, αυτή πολύ συγκεκριμένο πόστο που έχει να κάνει με διαχείριση κεφαλαίων. Λοιπόν, όπως ήταν και σύμβουλος βεβαίως και επί Σαμαρά. Λοιπόν, καθηγητής βεβαίως οικονομίας και αυτός. Τι λένε οι κακές γλώσσες? Οι κακές γλώσσες λένε, οι γλώσσες αγοράς. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά όλα τα στοιχεία συνάδουν προς τα εκεί. Δηλαδή, ένα κέλυφος 18 με 20 εργαζομένων, το οποίο στέκεται και, πώς το λένε, φτιάχνει τα κεντρικά του γραφεία φάτσα στη Βουλή, Ερμού 2, ξαναλέω, είναι τα κεντρικά του γραφεία,
και έρχεται με ένα ασήμαντο κεφάλαιο, το οποίο και μάλιστα έχοντας το εξής χαρακτηριστικό το πράγμα. Είναι κρατική τράπεζα, της Τουρκίας κατοικεί, και δεύτερον εμπλέκεται σε χρηματοδοτήσεις τρομοκρατών, τουλάχιστον έτσι κατηγορείται. Ναι. Έτσι. Πρόσφατα μάλιστα οι Αμερικανοί τους βάλανε χέρι τόσο άγρια στη Λατινική Αμερική, γιατί είχαν διεισδύσει στη Βενεζουέλα κτλ. Όταν έγινε το ταξίδι του Ερντογάν με τον, στη Βενεζουέλα, τσουπ, μετά βρέθηκε να εγκαθίσταται εκεί η Ζιράτ Μπανκ. Λοιπόν, έβαλε τέτοιο χέρι η Αμερική που αναγκάστηκε η Ζιράτ και έκλεισε τα γραφεία της. Απειλήθηκε δηλαδή από τους Αμερικανούς. Τώρα γιατί εμείς την εγκαταστήσαμε εδώ? Τι λέει η αγορά? Η αγορά λέει ότι αγοράστηκαν το μαύρο χρήμα, καταρχήν. Πέρα από το μαύρο χρήμα, αγοράστηκαν τα δάνεια των βουλευτών και των πολιτικών κομμάτων. Με τον τρόπο που γνωστό, αγοράζονται τα δάνεια μέσω των funds. Να το πούμε έτσι, υπάρχουν 1 με 2 φαν τουρκικών συμφερόντων, τα οποία τα ίδρυσε ο κύριος Τουρνάρας, δηλαδή έδωσε την άδεια, θέλω να πω, και τα υποστηρίζει η Ziraat Bank. Με αυτόν τον τρόπο αγόρασαν τα δάνεια. Και εγώ ρωτάω, από τη στιγμή λοιπόν που οι βουλευτές μας και κυρίως οι πρώην και οι νυν υπουργοί έχουν πουλήσει τα δάνειά τους, ή μάλλον τα δάνειά τους βρίσκονται στα χέρια των Τούρκων, το ερώτημα που μπαίνει είναι υπέρ ποιανών ψηφίζουν και τοποθετούνται? Και δεύτερον, εφόσον ουρλιάζει το ζήτημα, υπάρχει θέμα δηλαδή, υπάρχει θέμα με την συγκεκριμένη τράπεζα, γιατί κανένας δεν το ερευνά? Γιατί αυτός ο Ελληναράς ή οι Ελληναράδες που μας το παίζουν με τα στήθια αυτά μπροστά στις Καστανιές, βεβαίως, γιατί για τους κήπους είναι άλλο το καθεστώς. Εκεί γλύφουμε τις πατημασίες του Ερντογάν, έτσι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, στις Καστανιές το παίζουμε άντρες. Στους κήπους είμαστε γυρισουφάκια. Λοιπόν, γιατί δεν ψάχνετε αυτό η ιστορία του τέτοιου, της Ziraat? Ειδικά τώρα, σας ξαναλέω, υπάρχει τεράστιο ζήτημα, το ψάχνουμε ακόμη το θέμα, θα το ξαναφέρουμε και με καινούργια στοιχεία σε αυτήν την ιστορία, το πώς ακριβώς πράγμα είναι ένα από τα φαινόμενα της διαπλοκής του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της ελληνικής άκουσας τάξης, ελληνικής. Ναι. Κατ' εφημισμό, λοιπόν, με τους Τούρκους και την ίδια ώρα τα παιδιά του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο καταθέτουν τη ζωή τους σε οποιαδήποτε για να γίνονται θύματα του Ερντογάν, και επίσης και ο κόσμος αυτός, είτε είναι δυνάμεις ασφαλείας είτε είναι ένοπλες δυνάμεις, αλλά και ο κόσμος που το συνδράμει, και δεν μιλάμε για τις ακροδεξίες εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις που ξαφνικά βγήκαν στο προσκήνιο και πάνε να παίξουν ρόλο προδοτικό στα σύνορα. Μιλάμε για τον κόσμο που κινητοποιείται και έχει κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή και συνδράμει ακριβώς στη φύλαξη των σύνορων.